Είναι πολύ έντονη η αίσθηση της καταστροφής πάντως. Όταν θρηματίζεις κάτι, νιώθεις εξαιρετικά υπεύθυνος για αυτό που κάνεις. Υπάρχει μια ενοχή. Αυτό το πράγμα δεν πρόκειται να... Δεν μπορείς να το ξαναβάλεις πάλι πίσω. Δεν μπορείς να το ξαναφτιάξεις. Αυτό έχει μια μεγαλύτερη αυτονομία. Θα έχει τον εαυτό του, τέλος πάντων. Θα αντιμετωπίζω με μεγαλύτερη... Μεγαλύτερο... Όχι, ο σεβασμός δεν ξέρω αν μπορεί να μπει σε αυτή την ιστορία με ποιο τρόπο. Δεν θα ήθελα να φάω, να δοκιμάσω τίποτα από τα δύο. Και τα δύο αυτά τα αντικείμενα μου δημιουργούν την αίσθηση ότι είμαι υπεύθυνη για κάτι απέναντί τους. Γιατί τα έχω καταστρέψει, γιατί η μορφή τους εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τη διαχείρισή τους. Και τώρα δεν μπορούν να ξαναγίνουν ποτέ πια τίποτα. Είναι ουσιαστικά τα μετέτρεψα, οι κινήσεις μου τα μετέτρεψαν σε απορρίμματα. Ή σε... Ναι, σε θρήματα τέλος πάντων. Δεν μπορούν να ανασυντεθούν. Ναι. Οπότε νιώθω υπεύθυνη γι' αυτά. Λοιπόν, τα ποτά είναι μια άλλη ιστορία. Αυτά μου έχει απαγορευτεί να τα αγγίζω, καταρχάς. Μπορώ μόνο να τα γευτώ. Και έχουν πάντα μία... Η μορφή τους πάντα είναι πάρα πολύ... σχετική με το δοχείο μέσα στο οποίο μπαίνουν. Το δοχείο είναι καθοριστική σημασία. Οπότε είναι ένα είδος θερμοκοιτίδας, ας πούμε, που μου απαγορεύει να έχω άμεση επαφή με αυτό το υλικό. Το ένα είναι πολύ ζεστό. Το άλλο είναι κρύο και οξύ. Η σχέση μεταξύ τους είναι αποτρεπτική, είναι εξάλλου τόσο ξεχωριστά μέσα στα δοχεία τους. Η κοινωνία πρέπει να φοβάται πάρα πολύ τα υγρά. Τα βάζει πάντα εξ αρχής στη θέση τους. Και η σχέση μεταξύ τους είναι πράγματι πάρα πολύ δύσκολη. Το καθένα έχει μια ξεχωριστή στιγμή, μια ξεχωριστή ποιότητα. Και με κάνουν να λυπάμαι. Ίσως κάθε μία από αυτές τις μορφές που αντιμετώπισα σαν αντικείμενο σκέψης είναι παράλληλα και αντικείμενο πολύ έντονης συναισθηματικής ανταπόκρισης. Μου δημιουργούν συναισθήματα, διαφορετικά συναισθήματα. Η σκέψη συνδέεται πολύ με ένα συνέστημα. Αυτό, ας πούμε, το συνέστημα της ευθύνης, για παράδειγμα. Το αίσθημα της ευθύνης και αυτό με το αίσθημα της θλίψης, της λύπης. Και ίσως αυτό με το αίσθημα του σεβασμού.